Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα. Εύχομαι να μην χάσουμε εμείς το τρένο. Αυτό λέω. Τρένο παραμονής. Όχι να το χάσεις, για όνομα του Θεού. Λοιπόν, πώς είδες τα πράγματα στον χθεσινό αγώνα, τι σημαίνει αυτό το 1-3 για την συνέχεια, επηρεάζει ή όχι? Εντάξει, το κάθε αποτέλεσμα και το κάθε παιχνίδι στη συνέχεια θα επηρεάζει. Κακά τα ψέματα, θέλαμε να πάρουμε βαθμολογικό κέρδος, όμως παίζαμε με μια πάρα πολύ καλή ομάδα σε μια πολύ δυνατή έδρα. Και νομίζω ότι κατά την άποψη τη δική μου χάσαμε το παιχνίδι μέσα από κάποιες λεπτομέρειες τις οποίες έπρεπε να αποφύγουμε, παρόλο που φτιάξαμε αρκετές ευκαιρίες. Αν δείτε και τα στατιστικά, είχαμε 15 ευκαιρίες. Έβλεπα και το παιχνίδι από το στούντιο σε αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Δικαιούμασταν κάτι περισσότερο από την. Ναι, αλλά στο τέλος η ουσία είναι ότι δεν πήρατε και ξένησε τα τρία γκολ που δεχτήκατε. Είναι αλήθεια αυτό. Δηλαδή, μας έχετε συνηθίσει να το κάνετε ντέρπιν, τύχη, να κερδίζετε, να χάνετε μια πολύ διαφορά. Χάσαμε μόνο στο πρωτάθλημα, μόνο από τον Απόλλωνα και τη χθεσινή ήττα με 3-1 από το μεγάλο. Ακριβώς αυτό λέω, ναι. Μέσα από 23 παιχνίδια, τα δύο μόνο. Με διαφορά πάνω από ένα γκολ. Ναι. Πάρα πολύ σημαντικό, γιατί στηριζόμασταν πάνω στην αμυντική μας λειτουργία. Φυσικά υπάρχουν δικαιολογίες, αλλά δεν πρέπει να ψάξουμε να αστραφούμε προς τις δικαιολογίες. Πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ και πέρα. Έρχεται ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι με την Δόξα. Πρέπει κάθε παιχνίδι να το βλέπουμε σαν τελικό και στο τέλος της ημέρας όπου μας βγάλει. Το σημαντικό είναι ότι στην ομάδα υπάρχει θέληση. Υπάρχει πίστη, τα παιδιά κατάλαβαν τα λάθη τους, βλέπουμε το επόμενο παιχνίδι. Μάλιστα, είπα και στον Γιώργο τον Κοσμάν προηγουμένως ότι ο πρώτος, ο μεγάλος, ένας σημαντικός στόχος από τους δύο βεβαίως, έχει επιτευχθεί για την Αγία Ναπά, έχει επιτευχθεί και για εσάς, δηλαδή το ότι κάνατε ντέρπι την υπόθεση παραμονή και συνεχίζετε να το πράττετε αυτό. Ένα, είσαστε πάνω από ομάδες και παλεύετε συνεχώς. Δύο, και ότι διαψεύσατε τους πλήσους που σας ήθελαν εσάς και την Αγία Ναπά, τα γκράντε φαβορί για να επιστρέψετε από εκεί που ήρθατε, νομίζω αποτελεί τεράστια επιτυχία. Δηλαδή και η παρουσία στον θεσμό του κυπέλου και αυτό που είπαμε προηγουμένως σε 23 αγώνες να χάνεις με πάνω από έναν γκολ διαφορά από τα μεγαθύρια και όχι μόνο σε δύο περιπτώσεις, νομίζω δεν το περίμενε κανένας. Νομίζω ότι να μιλήσουμε για τη δική μας την ομάδα, εμείς εκείνο που βάλαμε σαν στόχο είναι να παραμείνουμε μέχρι το τέλος κοντά στο στόχο της παραμονής. Μάλιστα. Να μείνουμε οργανωμένοι, πειθαρχημένοι, να παίζουμε καλό ποδόσφαιρο, γιατί παίξαμε και αρκετά καλό ποδόσφαιρο σε πάρα πολλά παιχνίδια. Κερδίσαμε πόντους και με πολύ μεγάλες ομάδες, και με Απόλλωνα και με ΑΠΟΕΛ και με ΑΕΛ. Κάναμε πάρα πολύ καλά παιχνίδια, πετύχαμε μια σπουδαία πρόκριση απέναντι στον Απόλλωνα, που στο τέλος της ημέρας μπορεί βαθμολογικά να μην μας έδωσε κάτι, αλλά μας έχει δώσει αυτοπεποίθηση, μας έχει δώσει περηφάνεια και αυτά όλα ήταν μέσα στους στόχους μας. Γράφτηκε η ιστορία με άλλα λόγια, Κώστα. Εντάξει, βεβαίως, ό,τι και να γίνει από εδώ και μπρος, η ιστορία γράφτηκε. Μάλιστα. Κάποιοι μας λένε, μα γιατί δώσατε τις δυνάμεις σας στο κύπελλο, γιατί για μένα ήταν. Και τώρα να ξαναπέζαμε, πάλι το ίδιο θα έκανα, γιατί οι ομάδες γράφονται μέσα από ιστορία. Και αυτό πρέπει να κάνεις παιχνίδια ιστορικά για να μπορεί να προχωρήσεις και να μεγαλώσεις. Έχεις την επιλογή έτσι αλλιώς, δηλαδή την πολυτέλεια να το πω, να διαλέγεις παιχνίδια για να δεις τους παίκτες σου, ξέρετε σήμερα παίξετε καλά, αύριο να είστε λίγο χαλαροί, ή σήμερα μείνετε η μισή εντεκάτα έξω και αύριο να σας βάλω όλους μέσα, ας πούμε. Ναι, αυτό δεν ήταν μέσα στους στόχους μας. Εμείς προσπαθήσαμε να είμαστε ανταγωνιστικοί μέχρι τέλος. Με τη λήξη του πρωταθλήματος καταφέραμε να είμαστε μέσα στις 5 καλύτερες άμυνες. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι, σωστό δάτο. Το εκείνο που υστερήσαμε ήταν στον επιθετικό τομέα. Εκεί κάπου δεν τα πήγαμε και τόσο καλά. Και γι' αυτό είμαστε και στις χαμηλές. Μπορούσε, αν πετυχαίναμε εκεί κάτι καλύτερο,
να μπορούσαμε να είχαμε περισσότερους βαθμούς. Όμως αυτά πέρασαν. Τώρα μπήκαμε σε παιχνίδια γκρους. Πολύ διαφορετικά παιχνίδια. Πάρα πολύ διαφορετικά. Οι νεαροί μας πρέπει να αντέξουν και την πίεση, να αντέξουν και το άγχος και πρέπει να μπορέσουμε να φανούμε και εκεί ανταγωνιστικοί. Και εδώ είναι που στενεύουν και τα περιθώρια και λάθη δεν πολύ έχει στην πολυτέλεια να διορθώνεις, γιατί όπου στενεύουν λιγοστεύουν μάλλον και οι αγωνιστικές και παίζεις με αντιπάλους πλήστη εκ των οποίων έχουν τους ίδιους στόχους μαζί σου. Μα γι' αυτό είναι και το όμορφο, να το πούμε έτσι, τα groups, γι' αυτό δίνει μια ξεχωριστή ομορφιά. Είναι πολύ σημαντικό, έρχονται κάρτες, τραυματισμοί, συνεχόμενα παιχνίδια κάποιους παίχτες, κούραση, αυτά όλα είναι παραμέτρια, επηρεάζουν. Όμως πρέπει να βρούμε τον τρόπο να μπορέσουμε να παρουσιάζουμε μια καλή εικόνα, να παίζουμε καλό ποδόσφαιρο και να προσπαθήσουμε να παίρνουμε και βαθμούς. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα Σακά. Καλή εβδομάδα να έχεις. Να είσαι καλά. Επίσης.